Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 7 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να δούμε πρώτα τις σημαντικότερες ειδήσεις της επικαιρότητας σε τίτλους και αμέσως μετά ολόκληρο το δελτίο μας εδώ αναλυτικά. Αυξημένη τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη, σφίζουν τα καταλήμματα από επισκέπτες. Για απίστευτη ταλαιπωρία για τους πολίτες με τις ουρές αυτοκινήτων στην Κεραμωτή κάνει λόγο ο Στέργιος Ηλιόπουλος. Στις υψηλότερες θέσεις αξιολόγησης, οι προτάσεις των Δήμων Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας για τη δημιουργία δικτύων περιπατητικών μονοπατιών. Ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις και στην Κομωτινή, τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επαγγελματίες. Αυξημένη είναι κυρίες και κύριοι η τουριστική κίνηση στη Σαμοθράκη με ανωδική τάση, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί κατά την περίοδο του Αυγούστου. Η Δημοτική Αρχή του νησιού ζητά από τους επισκέπτες να επιδείξουν σεβασμό στο φυσικό κάλος. Αυξημένη είναι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα η τουριστική κίνηση στο νησί της Σαμοθράκης με την πληρότητα των καταλυμάτων άγγιζε κόκκινο, όπως δήλωσε στην Δέλτα Τηλεόραση η αντιδήμαρχος τουρισμού του νησιού Τριανταφυλιά Σαλαμανή. Βλέπουμε τη σεζόν, τη μελετάμε. Όσον αφορά τις πληρότητες, μπορώ να σας πω έτσι και πιο τμηματικά, ας πούμε, ότι τον Ιούνιο βρισκόμασταν σε ένα 60%, τον Ιούλιο αυτή τη στιγμή πάμε για ένα 75% με 80% και φυσικά τον Αύγουστο που κορυφώνεται και η τουριστική σεζόν, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και αποτελεί πρόβλημα εντός εισαγωγικών για αυτούς που αναζητούν να βρουν κατάλημα στο νησί μας. Βέβαια, αυτό εμάς μας χαροποιεί. Και κάτι πολύ σημαντικό για το νησί μας φέτος είναι το ότι για πρώτη φορά βλέπουμε ότι οι μεγάλα ξενοδοχεία αρχίζουν και δεν έχουν δωμάτια ακόμα και το Σεπτέμβριο, ήδη από τώρα, ήδη από τον Ιούνιο. Ο εναλλακτικός τουρισμός και τα όμορφα φυσικά τοπία κάνουν όλο ένα και μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών να καταφθάνουν στην Σαμοθράκη κάθε χρόνο, γεγονός που χαροποιεί τόσο την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και τους κατοίκους του νησιού. Η Σαμοθράκη είναι ένα νησί το οποίο αποτελεί από μόνο του εμπειρία. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας επισκέπτονται γιατί αγαπούν τη φύση, γιατί επιλέγουν πλέον οι διακοπές τους να είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν προβληθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή παραλία, μόνο παραλία βασικά ή μόνο καφές, μόνο η εστίαση. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει το νησί μας, το επιλέγει σταθερά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφουν στο νησί μας συνέχεια, δηλαδή την πρώτη φορά που θα έρθουν θα ξανάρθουν και θα ξανάρθουν, αλλά είμαστε σε ευχάριστη θέση φέτος να σας πω ότι έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι το επιλέγουν πρώτη φορά. Και είμαστε εδώ και έτοιμοι να τους δείξουμε το καλύτερο πρόσωπό μας. Οι τοπικοί άρχοντες βρίσκονται πάντα στην διάθεση των πολιτών και των επισκεπτών για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, το οποίο μπορεί να προκύψει εξαιτίας της αθρώας προσέλευσης κόσμου στο νησί. Ωστόσο, προσοχή, σεβασμό στην φύση και κατάλληλους εξοπλισμούς συνέστησε η αντιδήμαρχος τουρισμού στους τουρίστες που επιθυμούν να εξερευνήσουν το άγριο τοπίο της Σαμοθράκης ώστε να αποφεύγονται τα δυσάρεστα συμβάντα. Αυτό που προτείνουμε, θα βγάλουμε και ανακοινώσεις, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και κάποια φυλάδια. Είναι στον κόσμο που επισκέπτεται το νησί της Σαμοθράκης να σέβεται τη φύση, να σέβεται το τοπίο και να μην προσπαθεί να υπερβεί τον εαυτό του για να φτάσει κάπου. Και φυσικά αυτό που συνιστούμε είναι να έχει το κατάλληλο εξοπλισμό. Και ο κατάλληλος εξοπλισμός δεν είναι πάντα το, ξέρετε, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα μπορούσα να, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε στις Βάθρες, ενδεχομένως, δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να αποφευχθεί αν υπήρχαν τα κατάλληλα παπούτσια. Απίστευτη ταλαιπωρία για τους πολίτες και ατελείωτες ουρές σχηματίστηκαν στο λιμάνι της Καμαριώτισσας στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το ζήτημα έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας, Στέργιος Ηλιόπουλος, που αναφέρθηκε και στις προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές, με την ελπίδα αυτές να εισακουστούν για την ενίσχυση του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια σε Έλληνες και ξένους τουρίστες που θέλησαν να ταξιδέψουν στην Θάσο, όπως σημειώνει ο επικεφαλής της παράταξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, Στέργιος Ηλιόπουλος. Στις 22 Έκτου ζήσαμε κάποιες στιγμές εδώ στην περιφέρειά μας που δεν θα πρέπει να μας κάνουν υπερήφανους.
Ο κόσμος θέλοντας να πάει στο νησί της Θάσου από το λιμάνι της Κεραμωτής σχημάτισε ουρές 20 χιλιόμετρων περίπου προς το χωριό της Καριάς, γιατί δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Και όλα αυτά συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, οπότε υπάρχει ιδιαίτερη ροή προς το νησί της Θάσου, το οποίο αποτελεί και την ναυαρχίδα του τουρισμού στην περιοχή μας, γιατί δεν έχουν υπάρξει οι απαραίτητες υποδομές εδώ και χρόνια όσον αφορά το λιμάνι. Ο κύριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες προτάσεις της παράταξής του, οι οποίες έχουν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές και με την πραγμάτωσή τους, όπως τονίζει, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίλυση ή τουλάχιστον στην βελτίωση της κατάστασης. Εμείς μιλήσαμε σαν παράταξη με τον Δήμαρχο Νέστου, ο οποίος έχει καταθέσει εδώ και καιρό μια προμελέτη όσον αφορά για τη δημιουργία ενός νέου λιμανιού στο χωριό της Κεραμωτής. Έχουμε μιλήσει με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν καταθέσει προτάσεις στο πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα άμεσα μέχρι τη δημιουργία του νέου λιμανιού, που ξέρουμε ότι περάσουν πάρα πολλά χρόνια ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί. Αλλά ταυτόχρονα καταθέσαμε και μία πρόταση η οποία προέρχεται από κατοίκους της Θάσου και η οποία έχει να κάνει με την δημιουργία ξανά δρομολογίου από το λιμάνι της Νέας Περάμου προς το νότιο μέρος του νησιού της Θάσου. Επιπλέον, ο κύριος Ηλιόπουλος επεσήμανε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία νέου δρομολογίου από το λιμάνι της Νέας Περάμου με σκοπό την διευκόλυνση των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων στο λιμάνι της Κεραμωτής. Νομίζω ότι είναι τρεις προτάσεις οι οποίες πρέπει να συζητηθούν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις της Περιφερειακής Αρχής, ιδιαίτερα για την τρίτη πρόταση που αφορά τη δημιουργία νέου δρομολογίου. Γιατί, όπως ξέρετε, πλέον το λιμάνι της Νέας Περάμου βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και θα μπορέσει να πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των φορτηγών, ιδιαίτερα που μπαίνουν προς το λιμάνι της Θάσου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε το λιμάνι της Κεραμωτής μέχρι να γίνει, αν μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή, ένα καινούριο λιμάνι. Γιατί, όπως ξέρετε, αυτό χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να κατασκευαστεί. Η αποφυγή συμμετοχή σε εκθέσεις εντυπώσεων και η επένδυση των πόρων σε υποδομές ευκολότερης πρόσβασης στα τουριστικά σημεία ίδρυυσης και αποχέτευσης τέθηκε επιπροσθέτως επιτάπητος, αφού, όπως τόνισε ο κύριος Ηλιόπουλος, μόνο έτσι θα δημιουργηθεί μια ελκυστική τουριστική φήμη για την περιοχή. Όπως μεταξύ άλλων επισημάνθηκε, η κλιματική αλλαγή υπαγορεύει προσαρμοστικότητα και νέες υποδομές με στόχο την ανάπτυξη τόσο των τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής όσο και την βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των πολιτών. Αυτό που έχει μεγάλη ουσία και σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή, γιατί τα επόμενα χρόνια θα ζήσουμε άλλες καταστάσεις και σύμφωνα με μία μελέτη η οποία υπήρξε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μία μελέτη που αφορούσε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να τα χρήματα που θα πέσουν να πέσουν στις υποδομές, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε έστω και αυτούς να είμαστε έστω και αυτός ο μικρός τουριστικός προορισμός σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουν να ζήσουν και οι κάτοικοι αυτής της περιοχής σε καλύτερες συνθήκες από ό,τι βρισκόμαστε τώρα. Πρωτιά σημείωσαν οι Δήμοι Σουφλίου, Ορεστιάδας και Δημοτήχου αναφορικά με τις προτάσεις τους για τη δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών μονοπατιών. Οι προτάσεις ξεχώρισαν μεταξύ 171 που υποβλήθηκαν από τους μισούς περίπου Δήμους της χώρας και στοχεύουν στην αναβάθμιση της εμπειρίας του περιπατητικού κινήματος στην περιοχή, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών από άλλες περιοχές. Στις υψηλότερες θέσεις προκρίθηκαν οι Δήμοι Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας για την δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών μονοπατιών μεταξύ 171 προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους μισούς περίπου Δήμους της χώρας. Η ομάδα εργασίας ετοίμασε και τις τρεις προτάσεις σχεδιάζοντας δίκτυα πεζοπορικών και ποδηλατικών μονοπατιών και διαδρομών με πιστοποιημένες υποδομές και σημάνσεις που θα απευθύνονται και σε οικογένειες, καθώς ο βαθμός δυσκολίας πεζοπορίας στα συγκεκριμένα δίκτυα αυτά θα είναι ήπιος ή μέτριος σε ποικίλες περιοχές των προαναφερθέντων Δήμων, όπως δήλωσε αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας Ορεστιάδος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Απόστολος Κανταρτζής. Σε διάφορες περιοχές, ας πούμε στην περιοχή του Σουφλίου, είναι στην περιοχή του Τυχερού, περιλαμβάνει τις 5 πεζοπορικές διαδρομές, μια ποδηλατική διαδρομή. Στην περιοχή της Ορεστιάδας είναι στον Πεντάλοφο και στον Άρδα. Στον Πεντάλοφο έχουμε την ποδηλατική διαδρομή και στον Άρδα έχουμε την διαδρομή, έχουμε προτείνει μια διαδρομή αμαία και επίσης στο παρατηρητήριο. Στην περιοχή του Δημοτήχου έχουμε τις διαδρομές οι οποίες συνδέονται με τις απολύξεις των διαδρομών στην περιοχή της Ορεστιάδας.
Έτσι έχουμε μια συνενωμένη διαδρομή η οποία μπορεί να περιλαμβάνει όλο το κομμάτι του Βορείου Εύρου. Επίσης, ξέχασα να πω στο Δήμο Σουφλίου, έχουμε την περιοχή της γέφυρας Ιαννούλης, έτσι, και τις διαδρομές πέριξ της λίμνης του Τυχερού. Όπως τόνισε ο κ. Σκανταρτζής, το έργο των περιπατητικών διαδρομών υπόκειται σε ενδελεχή σχεδιασμό και σαφείς μελέτες με στόχο την δημιουργία επαρκών υποδομών. Πέραν από τούτου, εγώ θα ήθελα να επισημάνω πως οι πεζοπορικές διαδρομές είναι μια πρόταση στην οποία θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε όλοι και πιστεύω θα την αγκαλιάσουμε όλοι, γιατί ξεκινάει από το ενδιαφέρον του κόσμου να θελήσει, να περπατήσει, να αντικρίσει τη φύση. Δεν είναι μόνο το περπάτημα, είναι ότι έρχεσαι πιο κοντά στη φύση. Και θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει αυτό από μόνο του χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή. Και οι κατάλληλες υποδομές αναφέρονται έτσι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση την 151-344 του 2017, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο το Ευαγγέλιο και αναφέρεται στην πιστοποίηση τέτοιων μονοπατιών πεζοπορικών διαδρομών, τη σήμανση και όλους τους κανόνες ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται σε τέτοιες μελέτες δηλαδή. Με τις διαδρομές αυτές θα δοθεί ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τον τόπο τους, όπως επεσήμανε ο κ. Σκανταρτζής, αλλά και μια ευκαιρία για τον τόπο να προσελκύσει νέους επισκέπτες από άλλες περιοχές. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας Ορεστιάδας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης συνεργάστηκαν επίσης ο καθηγητής του ίδιου τμήματος Γαρίφαλος Ραμπατζής, ο μεταδιδάκτορας Γιώργος Κόλκος και ο υποψήφιος διδάκτορας Σίμος Τσιλίκας. Ξεκινούν τη Δευτέρα 8 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις στην πόλη της Κομωτινής αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Οι καταναλωτές αναμένουν ελκυστικές τιμές για να ξεκιθρούν στα καταστήματα, ενώ οι επαγγελματίες προσδοκούν αύξηση της εμπορικής τους δραστηριότητας με στόχο και την τόνωση της οικονομίας. Ξεκινούν την Δευτέρα 8 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις με στόχο να δοθεί μια ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και να ενισχυθούν οι επαγγελματίες. Πρεμιέρα κάνουν οι εκπτώσεις και στην Κομωτινή. Από τη Δευτέρα 8 του μηνός ξεκινάει η μεγάλη εκπτωτική περίοδο θερινή για τη χώρα μας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τέλος Αυγούστου. Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής, για το λόγο αυτό ήδη έχουμε ξεκινήσει και προετοιμάζουμε την αγορά από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε διαμορφώσει κάπως το ωράριό μας από 1 Ιουλίου, τα απογεύματα, τα οποία είναι ανοιχτή η αγορά μας, να είμαστε ανοιχτά από τις 6.30 έως και τις 9.30. Παρατείναμε δηλαδή κατά μισή ώρα το κλείσιμο της αγοράς, χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα ούτε στους καταναλωτές αλλά ούτε και στους εργαζομένους, γιατί θέλουμε έτσι να βοηθήσουμε όλο το καταναλωτικό κοινό, να δώσουμε έτσι μια δελεαστική πρόταση, να παρατείνουμε λίγο το ωράριο στις 9.30 που έχει και καλύτερες, έχει πιο πολύ δροσιά και να δημιουργήσουμε και ένα κλίμα διαφορετικό στην πόλη της Κομωτινής. Στην συνέχεια, η κυρία Κωνσταντινίδου αναφέρθηκε στην διαμόρφωση των τιμών κατά την διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, δίνοντας οδηγίες τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επιχειρηματίες με στόχο να αποφευχθούν τυχόν παραβάσεις που θα επιφέρουν τσουχτερά πρόστιμα. Στην εκπτωτική αυτή περίοδο, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσέχουν όλοι οι καταστηματάρχες είναι ότι πρέπει να υπάρχουν διπλές αναγραφόμενες τιμές. Δηλαδή, να υπάρχει ποια ήταν η παλιά τιμή του προϊόντος και ποια τις δίνουμε και γράφουμε δίπλα ποια είναι η νέα τιμή του προϊόντος, η οποία είναι σαφώς χαμηλότερη λόγω των εκπτώσεων. Και να μπορεί εύκολα και γρήγορα ο καταστηματάρχης να αποδείξει την παλιά και νέα τιμή. Αυτό είναι ένας κανόνας ο οποίος φαίνεται απλός, είναι απλός, αλλά πρέπει να τον τηρήσουμε όλοι για να μην έχουμε πρόστιμα και να μην έχουμε έτσι επιβολές, οι οποίες δεν είναι καλό να υπάρχουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες τις οποίες έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το διάστημα. Και φυσικά να υπάρχουν τιμές αναγραφόμενες σε όλα τα προϊόντα της βιτρίνας. Να μην υπάρχει βιτρίνα χωρίς να υπάρχει τιμή αναγραφόμενη. Σε αυτή την εκπτωτική περίοδο μπορούν οι καταστηματάρχες να έχουν και ποσοστό εκπτώσεων εάν επιθυμούν. Και το ποσοστό είναι θεμητό και μπορεί να υπάρχει και στις προθήκες των καταστημάτων αλλά και απάνω στα καρτελάκια των προϊόντων. Αναφορικά με τις περιπτώσεις εσχροκέρδειας μέσω εικονικών μειώσεων των τιμών κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων από την πλευρά των καταστηματαρχών, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής επεσήμανε ότι θα πρέπει να καταγγέλλονται από τους καταναλωτές τις αρμόδιες αρχές, εφόσον τέτοιες πρακτικές γίνονται αντιληπτές, ώστε να μην στιγματίζεται η εμπορική δραστηριότητα στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα, γιατί δεν είναι ωραίο να υπάρχουν
τέτοιες υπόνοιες όσον αφορά την αγορά και δεν είναι σωστό και για τα καταστήματα. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να μπορεί να αποδείξει την παλιά και τη νέα τιμή. Τώρα, αν κάποιος καταναλωτής έχει αποδεικτικά για τέτοιο πράγμα, καλό θα είναι να πάει σε κάποιον τοπικό εμπορικό σύλλογο ή να πάει στο τμήμα εμπορίου και να πει τις ενστάσεις του. Ωστόσο όμως, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να γίνονται τέτοιες παραβάσεις, γιατί εδώ μιλάμε για μια παράβαση και γι' αυτό λέμε σε όλους τους καταστηματάρχες να προσέξουν πάρα μα πάρα πολύ την παλιά και τη νέα τιμή. Τώρα ο κόσμος γνωρίζει τις τιμές, υπάρχει και η διαδικτυακή αγορά, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε τιμές, να συγκρίνουμε τιμές και να γνωρίζουμε. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε σύνομοι με αυτές τις νομοθεσίες, να μην γίνονται τέτοιες μεμονωμένες περιπτώσεις, γιατί αυτές αν γίνονται και αν υπάρχουν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες όμως δημιουργούν μια αίσθηση διαφορετική σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, σε όλη την τοπική κοινωνία. Τώρα κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα καθώς έχουμε σε πολύ λίγες μέρες και συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου το πρώτο φεστιβάλ εθελοντισμού στη Νέα Βίσα της Ορεστιάδας. Θα πάμε για το σκοπό αυτό να συναντήσουμε την πρόεδρο της εθελοντικής ομάδας Νέας Βίσας, την κυρία Ελένη Μπαχαρίδου, για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το πολύ όμορφο φεστιβάλ που έρχεται, όπως είπαμε, στις 13 και 14 Ιουλίου. Κυρία Μπαχαρίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό. Πώς ξεκίνησε καταρχάς, πώς αποφασίσατε να το ξεκινήσετε, καθώς όπως είπαμε είναι το πρώτο φεστιβάλ. Πολύ σωστά. Να ξεκινήσουμε από το ότι είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος σχετικά. Έχει συσταθεί ο σύλλογος το Δεκέμβριο του 2019 επίσημα με καταστατικό. Με την επιθυμία και το στόχο και το όνειρο να μπορέσουμε να φτιάξουμε ωραία σημεία στο χωριό, να κινητοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους ώστε να προσφέρουν στον τόπο μας, να κάνουμε διάφορες δράσεις που να μπορέσουν να ομορφύνουν λίγο τον χώρο και να δώσουμε λίγο περισσότερη ζωή στο χωριό και κυρίως στους τόπους μας που τα τελευταία χρόνια κατά ψέματα έχουν ερημώσει, να το πω έτσι. Οπότε με αυτή την αφορμή και την σκέψη ξεκινήσαμε τον σύλλογο κάνοντας πολλές δράσεις, δημιουργώντας κάποια πάρκα, εξορίζοντας κάποιους χώρους με άδειες φυσικά που να μπορούν να εισέρχονται και επισκέπτες και για εμάς τους ίδιους για καθημερινές εικόνες που βλέπουμε και προσπαθώντας να οθήσουμε φυσικά και νεότερους στο θέμα του εθελοντισμού και στο προσφέρω για τον τόπο μου και για όπου μπορώ. Και πολύ καλά κάνετε και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Πάμε λοιπόν να μάθουμε περισσότερα για το φεστιβάλ. Ναι, έτσι λοιπόν αποφασίσαμε για φέτος πρώτη φορά να ξεκινήσουμε με το πρώτο φεστιβάλ εθελοντισμού Νέας Βίσας, το οποίο είναι ένα διήμερο πολλών εκδηλώσεων μαζί, το οποίο είναι υπό την αιγίδα της Περιανατολικής Μακεδονίας και Τράκης της Περιφέρειας, με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδος φυσικά και με πολλούς συλλόγους οι οποίοι θα στηρίξουν και θα συμμετέχουν σε αυτό. Θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 13 του μήνα στις 6 ώρα το απόγευμα στο παρατηρητήριο Νέας Βίσας. Είναι ένα σημείο που έχει πια όλο το χωριό και το παλιό μας χωριό μέσα στην πόλη της Ανδριανούπολης, τέλος πάντων, να βλέπεις, έχει μια πολύ ωραία θέα. Εκεί θα γίνει στις 6 ώρα το απόγευμα ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με τουβλάκια Lego, τα οποία θα είναι κρυμμένα σε διάφορους χώρους, θα τα βρίσκουν τα παιδιά και εκεί θα προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομαδική κατασκευή, περνώντας τα παιδιά το μήνυμα ότι όπως και τα τουβλάκια, έτσι και ο άνθρωπος, μόνος δεν μπορεί να καταφέρει τόσο σπουδαία πράγματα όσο αν ενωθούμε όλοι οι άνθρωποι μαζί. Είναι μια πολύ ωραία δράση που θεωρούμε ότι θα περάσει ένα πολύ ωραίο μήνυμα στα παιδιά. Μετά συγχρόνως θα έχει και ο Σύλλογος Θελοντών και Νεολαία Σουφλίου. Θα συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις. Ερχόμενοι με ένα προσομοιωτή που θα μπορούν τα παιδιά εκεί και οι ενήλικες να έχουν κάποια εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια τα οποία θα έχουν να κάνουν με την κυκλοφορώ με ασφάλεια το θέμα.
Εκεί θα έχουμε και τον περιπατητικό όμιλο του Δρυμού Πενταλόφου, ο οποίος θα μιλήσει για το πώς, ποιοι είναι οι κίνδυνοι περπατώντας στο δάσος, σε έναν περίπατο που κάνουμε στην εξοχή. Αυτά για τα παιδιά και κάποιες άλλες δραστηριότητες επιπλέον που θα κάνουν κατασκευές. Αυτό θα είναι μέχρι κατά τις 9-9.30 το βράδυ. Από εκεί και μετά στις 10 η ώρα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις με DJ, με τρεις DJ που θα έχουμε, είναι μια βραδιά after, να το πούμε έτσι, ένα party after, στον ίδιο χώρο και πάλι. Και για τη διασκέδαση λοιπόν έχετε φροντίσει. Ναι, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Συγχρόνως σε εκείνη την βραδιά του Σαββάτου, από τις 7 το απόγευμα, θα βρίσκεται μαζί μας και το Όραμα Ελπίδας, το οποίο είναι και αυτοί άνθρωποι που στοχεύουν στο να εθελοντικά να δώσουν, να γίνουν δότες μυαλού των οστών. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο και αυτό και αφορά ανθρώπους από 18 μέχρι 24, οπότε κουμπώνει με αυτή τη βραδιά, να το πω έτσι λαϊκά. Και καλό θα είναι να το ακούσουν αυτό οι νέοι της περιοχής και να βρεθούν, αξίζει πραγματικά και για τον λόγο αυτό τον οποίο αναφέρεται. Έτσι ακριβώς. Και πάμε στην Κυριακή που από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω, νομίζω τελειώσατε με το Σάββατο ή υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Το Σάββατο τελειώσαμε. Ωραία. Το Σάββατο τελειώσαμε. Πάμε λοιπόν στην Κυριακή όπου βλέπω και πολλές αθλητικές δραστηριότητες το πρωί, με μπάσκετ, με ποδόσφαιρο. Έτσι, το πρωί της Κυριακής λοιπόν, στις 10 η ώρα το πρωί, στο δημοτικό σχολείο, στον εξωτερικό χώρο του δημοτικού σχολείου, στις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχει, θα υπάρχει στο γήπεδο του ποδοσφαίρου η ομάδα του σουφλίου γυναικών ποδοσφαίρου, η οποία θα μπορεί να κάνει κάποιες δράσεις στα παιδιά και επίδειξη, κάποια διαδραστικά παιχνίδια επίσης. Συγχρόνως στο γήπεδο του μπάσκετ θα έχουμε τους αγώνες, ένα τουρνουά 2x2 ζευγαριών, αγοριών και κοριτσιών, που θα μπορούν να παίξουν όποιος θέλει, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για να συμμετέχει. Αυτά εν ολίγη στο σημείο αυτό. Και πάμε μετά το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, που έχουμε στις 9.30 ώρα το βράδυ, θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις με κάποια χορευτικά και λαϊκοπαραδοσιακή βραδιά με τον ακριτικό ήχο, στην οποία βραδιά θα συμμετέχουν αρκετοί σύλλογοι. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν πιο ωραίο, μιας και είναι το φεστιβάλ εθελοντισμού, να έχουμε ελληνικό στοιχείο και σε χορούς και σε... δεν θα είναι τόσο σε παραδοσιακό, ας πούμε, όσο θα είναι σε ένα ελληνικό στοιχείο που δεν μπορεί να φέρει και πιο κοντά να αφορά, ας πούμε, όλες τις ηλικίες και πάλι αυτό. Και παράλληλα, στις 6 ώρα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, θα ξεκινήσει μια έκθεση με τοπικούς παραγωγούς, με προϊόντα που βγάζει η περιοχή μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να προβάλλουμε μαζικά και ομαδικά τον τόπο μας με ό,τι αυτό μπορεί να παρέχει. Σαν αρχή θα έχουμε αρκετούς εκθέτες. Ελπίζουμε του χρόνου να είναι ακόμη περισσότεροι, δηλαδή θα έχουμε γύρω στα 20 περίπτερα με εκθέτες. Και αυτά είναι εν ολίγης. Μπορούμε αυτά να πούμε τι προϊόντα θα μπορέσει, έτσι 2-3 προϊόντα που μπορεί να βρει ο κόσμος σε αυτή την έκθεση? Προϊόντα που θα μπορεί, κάποια περίπτερα θα είναι καθαρά για έκθεση, διότι είναι βιοτέχνες οι άνθρωποι που θα έχουν εκθεσιακά τους κωδικούς τους. Και κάποιοι θα πουλάνε είτε μέλι, είτε χυμούς, είτε ζυμαρικά, σάλτσες, λάδια, διάφορα που έχουμε στην περιοχή. Ένα φεστιβάλ λοιπόν με πολύ πλούσιο πρόγραμμα από όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε. Η επόμενη ερώτηση τώρα είναι στόχος να γίνει θεσμός αυτό το φεστιβάλ, να διοργανώνεται κάθε χρόνο? Έτσι ακριβώς, είναι στόχος να διοργανώνεται. Και θέλουμε να γίνει ένας θεσμός ο οποίος στόχο έχει βασικά να μπορεί να ενεργοποιήσει και νεότερους εθελοντές στο να, όχι νεότερους σε ηλικία, κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί ποτέ με κάτι τέτοιο, όχι απαραίτητα με τον δικό μας τομέα, με αυτό που ασχολείται ο δικός μας σύλλογος, γενικότερα με τον εθελοντισμό που έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα. Να παρακινήσουμε και ανθρώπους που δεν το έχουν δοκιμάσει και αυτούς που να ενωθούμε όλοι αυτοί, να το πω έτσι, που προσπαθούμε για κάθε τέτοιου είδους καλό, ώστε να πετύχουμε ακόμη πιο σπουδαία πράγματα για την περιοχή, γιατί πραγματικά ο τόπος το έχει ανάγκη, θα το ξαναπώ.
και είναι σπουδαίο να προσπαθούμε, σπουδαίο να περάσουμε και στα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά, κακά τα ψέματα, βιωματικά και μόνο μπορούν να μάθουν, να προσφέρουν εκεί που βρίσκονται. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία η προσπάθεια αυτή και βασίζεται και σε εθελοντές φυσικά, βασίζεται σε χορηγίες, βασίζεται και στην περιφέρεια, όπως είπαμε, υπό την αίγεια της περιφέρειας, αλλά και πολλά πράγματα που θα γίνουν βασίζονται σε χορηγίες ανθρώπων και επαγγελματιών και χειρονακτικά σε εθελοντές και μόνο. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε ο λόγος σε εσάς για ένα τελευταίο μήνυμα, ένα κάλεσμα, αν θέλετε, προς τον κόσμο για το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου. Καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύσφυξη σχέσεων όλοι μαζί, να ανταμώσουμε, να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, γιατί μόνο όταν μοιράζεσαι μπορείς να κάνεις πιο σημαντικά πράγματα. Μια ιδέα μπορεί μόνο να μεγαλώσει και όχι να μικρύνει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τις ιδέες και για τη διασκέδαση, γιατί από τη διασκέδαση ίσως είναι μια αρχή η οποία μπορεί να ενώσει ανθρώπους και ψυχές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Πρώτο φεστιβάλ εθελοντισμού λοιπόν στη Νέα Βίσα, το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο πρώτο φεστιβάλ και να γίνει θεσμός να το βλέπουμε κάθε χρόνο. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, εμείς πηγαίνουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του δελτίου μας. Θέλεις οικονομία. Μια γνωριμία με τον κόσμο της αστρονομίας είχαν την ευκαιρία να κάνουν τα παιδιά που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αστρονομίας και στην κατασκευή αστρονομικής χειροτεχνίας που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας στην Αλεξανδρούπολη. Η ονοματοδοσία των αστερισμών αλλά και η προέλευσή τους ήταν λίγα μόνο από τα θέματα που παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν τους μικρούς μας φίλους. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αστρονομίας για παιδιά διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας στην Αλεξανδρούπολη με στόχο την παρατήρηση και εκμάθηση της προέλευσης των αστερισμών από τους μικρούς ενδιαφερόμενους φίλους της αστρονομίας αλλά και την κατασκευή αστρονομικής χειροτεχνίας. Εμείς ως Σύλλογο συμμετέχουμε στις δράσεις που γίνονται για την Ναυτική Εβδομάδα και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το να κάνουμε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό για παιδιά, να μάθουμε λίγο για τους αστερισμούς, το πώς μπορούμε να προσανατολίζουμε. Ζόμαστε στον ουρανό το βράδυ και ένα κομμάτι αφορά και τη μυθολογία των αστερισμών, το από πού προέρχεται το όνομα και τι έχει γίνει στην αρχαία μυθολογία με αυτά. Και στο τέλος θα κάνουμε και μια παρουσίαση με τηλεσκόπια για τον κόσμο να δει κάποια αντικείμενα που μπορούμε να δούμε σήμερα από εδώ από τον ουρανό. Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης με λειτουργία 20 ετών, ο οποίος ασχολείται επισταμμένος με την εκμάθηση της αστρονομίας, την αστρονομική παρατήρηση, την φωτογραφία των αστερισμών αλλά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε μια ανοιχτή συμμετοχή στις δράσεις του.
Τις μοναδικές προσφορές των καταστημάτων Μασούτης αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά οι δύο μαζί. Ο Παύλος Μιχαηλίδης και η Κατερίνα Καλεντερίδου επισκέφθηκαν αυτή τη φορά το κατάστημα Επί της Φυλής στην Αλεξανδρούπολη και έκαναν για ακόμη μια φορά τις πιο συμφέρουσες αγορές. Όλα μείνουν εδώ. Αυτό που ετοιμαζόμαστε για διακοπές και πρέπει να κουβαλήσουμε ένα καρότσι πράγματα. Ναι, και μεταξεκινήσουμε μάλιστα με τους οδοντόκρουμους και με τα διαλύματα. Ναι, αλλά μάλιστα. Τι, χρήσιμα, όλα. Δες όμως τα πάμε καλέ, πάμε. Εδώ τα θέλω εγώ όλα τώρα. Θέλω αυτά τα, όχι, τα white system. Κάνα δυο μόνο, δεν χρειάζεται όλα. Τα white system. Τι νομίζεις, δεν θα πάρω. Πάρε. Θα πάρω. Πάρε. Πάρε. Μαντήλα θέλουμε. Έχει πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Εξαιρετικές. Πόσο ωραίες. Μίλησέ μου. Ναι, τι αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι τέλειο, είδες. Παύλο. Ναι. Άμα χτυπήσει το παιδί. Το παιδί. Βάλε, πάρεις αυτό. Χάσα πλάς, να κάνεις το αχ, χα, χα, χα. Να, πιο κάτω. Δεν έχει παιδικά. Καλά, παιδικά δεν έχει. Ναι. Πολύ έχει. Εδώ πέρα λέει 10,95 ευρώ. Πού είναι οι παστίλες? Εδώ. Δεν έχει καλύτερο το μασού της παστίλες στη μέση. Δες κάτω τώρα. Ναι. 54-14 ευρώ. Θα μου πάρεις. Θα τη βάζεις πάνω στο ψωμί. Ναι. Ναι. Αυτό το είδες. Δες το. Απευθείας. Τι λες, μην πάμε και κάτω. Πάμε και κάτω. Και αυτό. Εδώ και πολύ πέρα αριστημές. Γράφει 4,48 ευρώ. Φυσικά και γράφει 4,48, παιδί μου, γιατί είναι σε προσφορά. Σου λέει μείον 40%. Τέζα. Τέζα. Η μικρή Τερέζα. Ναι. Δες τώρα πώς γίνεται. Είσαι ρε παιδί μου στα νεύρα, έτσι. Είσαι διαθεσμένος, έχει κίνηση. Πας εδώ. Μυρίζει αυτό. Εγώ και απελευθέρωσε τη σημεία άβρα ηρεμία. Fête de flair. Η χαρά του πιντηρίου. Να σου πάρω. Φυσικά και θα μου πάρεις. Με τέτοιες αυτές, στιγμές έτσι, δεν μπόλικες, θα μου πάρεις. Πάρε. Μπόλικες για χόρταση θέλω. Με θέλεις με δούλα. Και όλοι να έτσι, κάθε μέρα μου λες και εκεί και τις γωνίες. Και θα κάνω και έτσι με το άσπρο το γάντι. Εδώ σου ξέφυγε. Κατερίνα. Πώς μιλάτε έτσι στη μητέρα μου. Είδες. Τι ουτοτρόπος. Ναι, δες εδώ. Και σε προσφορά. Και σε προσφορές εξαιρετικές. Εδώ. Όλα.
Είναι σε προσφάτα και από εδώ. Τώρα αυτό είναι μήνυμα για μένα. Και από εδώ. Αλλά αυτά δεν τα βλέπεις. Τα βλέπεις, είναι μήνυμα. Δεν τα βλέπεις αυτά. Τα βλέπεις, δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις. Μας έπεισε. Μείον 30%. Παγωτά! Διαλέξτε με τον Παύλο. Τι είπαμε το θέλεις. Θα πάρουμε μετά όμως, γιατί τώρα μέχρι να πάμε να πληρώσουμε για να κάνουμε όλα αυτά που είναι να κάνουμε, θα λιώσουμε. Όταν τελειώσουμε, έρθουμε να πάρουμε. Συμφωνείς? Yeah! Okay, let's go. Προσφορά 4,30 ευρώ. Καλή προσφορά, μαμά. Ένα ευρώ μόνο. Όλα αυτά τα έχει ο Μασούτης. Ναι, και πολύ καλές οι προσφορές τους. Είναι κιόλας και 1,26 ευρώ. Τζάμπα. Μείον 25%. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταπληκτικές προσφορές μόνο στο Μασούτη.
συναυλία με αφορμή το επαιτειακό έτος 2024 για τον Σύλλογο Ευρυτών Ροδόπης που έκλεισε τα 30 χρόνια ζωής, διοργανώθηκε στο κέντρο της Κομωτινής. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσικές από τοπικές μπάντες αλλά και τη χοροδία ΕΚΟ του Συλλόγου. Συναυλία για την επέτειο των 30 ετών του Συλλόγου Ευρυτών Ροδόπης πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Κομωτινής από την χοροδία του Συλλόγου ΕΚΟ. Σειρά μου, σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτισμού, να χαιρετήσω θερμότατα και εγκάρδια αυτή τη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Ευρυτών. Μια εκδήλωση που αφορά πραγματικά αυτήν την εξαίρετη χοροδία του Συλλόγου Ευρυτών, η οποία παρότι αριθμεί λίγα χρόνια ζωής και μάλιστα και μέσα στην πανδημία, νομίζω έχει να μας παρουσιάσει μεγάλο έργο με την παρουσία της και εδώ στην Κομωτινή σε πολλές εκδηλώσεις, αλλά και ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ πραγματικά για αυτή την προσπάθεια το Σύλλογο Ευρυτών, ο οποίος είναι ένας από τους συλλόγους, από τους μεγάλους συλλόγους της πόλης μας, ουσιαστικά δημιουργεί κιόλας και νομίζω ότι αποτελεί ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα συλλόγου με τον τρόπο λειτουργίας του. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα απόλαυσαν οι παρευρισκόμενοι, όπου όπως τόνισε ο πρόεδρος Χριστός Χατζιπέμου, ο ήχος και η μουσική συνάντησαν τις τοπικές μπάντες με την 30-μελή μεικτή χοροδία υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και του Δήμου Κομωτινής. Μία ακόμη εκδήλωση του Συλλόγου Ευρυτών Ροδόπης που εντάσσεται στα 30 χρόνια τα επαιτειακά τα οποία γιορτάζουμε φέτος το 2024 είναι τα ηχοχρώματα. Είναι μια εκδήλωση δηλαδή που πραγματικά φροντίσαμε να έχει ένα χρώμα κυριολεκτικά ο ήχος και η μουσική οι οποίοι δένουν μαζί με τοπικές μπάντες αλλά και την 30-μελή μεικτή χοροδία η οποία θα παρουσιάσει σήμερα το πρόγραμμά της. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται χάρη στην βοήθεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και του Δήμου Κομωτινής. Την χοροδία συνόδευσαν οι Endless Stream και η μουσική Βερόνικα Σεμερτζίδου και Δημήτρης Μορφόπουλος. Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης ολοκληρώθηκε. Μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις μας στο www.deltatv.gr καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube. Καλό βράδυ σε όλους!